Σε διαμαρτυρία προχώρησε ο Σύλλογος Καταστημάτων και Εστίασης Καλαμάτας. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις είναι πολλές, με το lockdown να φέρνει αρνητικά αποτελέσματα σε καταστήματα που παραμένουν κλειστά περίπου 3 μήνες με κρατική εντολή. Η διαμαρτυρία αυτή είναι μια πρώτη κίνηση που θέλει να καταδείξει σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό το έλλειμμα στήριξης που υπάρχει στον κλάδο της εστίασης, στον πλέον βαρύ πληττόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, μαζί φυσικά με το τουρισμό, τα γυμναστήρια και κάποιες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες εδώ και 3 μήνες είναι απολύτως κλειστοί με κρατική εντολή. Με συγκεκριμένα αιτήματα, ο Σύλλογος διαμαρτύρεται για την κατάσταση που επικρατεί και ζητά άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση. Η επιστρεπτέα προκαταβολή δεν καλύπτει μια επιχείρηση. Αναφέρουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, με τα πάγια έξοδα να τρέχουν. Θα δούμε τα πραγματικά προβλήματα μετά από 1 και από 2 χρόνια και στην απασχόληση αλλά και στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν ζητάμε από τώρα να έχουμε την ενίσχυση μέσω της πάγιας μείωσης του ΦΠΑ σε κάτω από το 10%. Είναι και αιτήματα αυτά τα οποία εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων, να υπάρχει μια επιχορήγηση μέχρι το τέλος της πανδημίας των λειτουργικών αναγκών. Η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα, οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών κόβουν τις επικοινωνίες σε κλειστά καταστήματα. Μόνο με τις 120 δόσεις και με οριστικές λύσεις θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να μείνουν ανοιχτές και να μην βάλουν οριστικό λουκέτο, υποστηρίζει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Εστίασης.